σπηλιά και είδαν ότι από αυτή τη σπηλιά κατοικούσε ο Άγιος Ισίδωρος και τους είπε, όταν είδανε έναν στρατιωτικό νέο και τους είπε, είμαι ο Άγιος Ισίδωρος από το Τυχείο και εδώ είναι το δεύτερο μου σπίτι. Πώς θα γινόταν λοιπόν το σπήλαιο αυτό εκκλησία? Αυτή είναι η ιστορία. Και μετά, πατέρ Δημήτρη, για να πω στους ανθρώπους στον κόσμο που μας ακούει, γιατί ακούνε σήμερα πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμος ακούει, ήθελα να πω το εξής. Εδώ μαζευόταν οι σοφοί άνθρωποι, οι μεγάλοι φιλόσοφοι της Αθήνας, της παλαιάς εκείνης Αθήνας, της ωραίας Αθήνας. Και τότε είπαν ότι επειδή μαζεύονται όλοι οι σοφοί αυτοί οι άνθρωποι, τότε παρομοίασαν το όνομα Ισίδωρος με τον Άγιο Ισίδωρο τον Χιοπολίτη, οπότε βρήκαν κατόπιν όμως οράματος πάλι ενός ανθρώπου από του Συλλόγου ότι έχει έρθει εδώ από το Πηλούσιον Όρος και ο Άγιος Ισίδωρος ο Χιοπολίτης. Και όταν ήρθε εδώ, τότε παρουσιάστηκε ολοζώντανα εκείνες τις εποχές και είπε, έφυγα από τη Μητρόπολη μου και είμαι εδώ ηγούμενος σε αυτόν εδώ τον ναό. Για φανταστείτε λοιπόν πόση ωραία είναι η ιστορία, η παλιά ιστορία που εμείς πολλές φορές θέλουμε να την καταλύουμε. Αλλά για να σου πω, βρε Παπασπύρο, εκεί στην Αγία Παρασκευή στο Μέτσοβο, ποιος την έκτισε την εκκλησία? Την εκτίσαμε εμείς? Εμείς τη βρήκαμε να τη λειτουργούμε? Μήπως κάποια γιαγιάκα ονειρεύτηκε την Αγία Παρασκευή και της είπε, πήγαινε παιδί μου να μου χτίσεις την εκκλησία μου? Μήπως ένας απλοϊκός άνθρωπος που είδε την Αγία Παρασκευή ολοζώντανα, ψάξ' το λίγο και να το δεις. Αυτή είναι η αλήθεια που σου λέω εγώ.